Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που θα είστε μαζί μας για δύο περίπου ώρες. Βρισκόμαστε λίγες στιγμές πριν την έναρξη του παιχνιδιού, καθώς ολοκληρώνονται τα τελευταία διαδικαστικά από τους υπεύθυνους. Οι καιρικές συνθήκες είναι άψογες και όλα προμηνύουν ένα υπέροχο, όμορφο ποδοσφαιρικό βράδυ. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γήπεδα του κόσμου. Ποιος παίκτης άραγε, δεν θα είναι. Επιχειρεί το σουτ. Πολύ καλή η δίπλα. Έχει αυτή την ικανότητα να κρατάει δηλαδή κολλημένη την μπάλα στα πόδια του. Γι' αυτό φάνηκε και πολύ εύκολο αυτό που πήγε να κάνει. Κριστιάνο Ρονάλντο. Μέση προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Και προσπαθεί να σουτάρει. Ναι, το έβαλε. Λίγα μόλις λεπτά πέρασαν και όμως ήδη μετράμε ένα γκολ. Μακάρι για τον κόσμο να ακολουθήσουν και άλλα. Και να σκεφτεί κανείς ότι οι προπονητές καταστρώνουν πολλές μέρες τα πλάνα τους για το πώς θα κρατήσουν το 0 στην άμυνά τους. Αλλά όπως βλέπετε, λίγα λεπτά φτάνουν για να ανατραπούν όλα τα σχέδια. Η Dortmund εδώ έκανε πραγματικά έναν υποδειγματικό ευνηδιασμό. Έτσι τιμωρούνται οι απρόσεκτες πάσεις στο κέντρο. Μιλτσάει με δύναμη την μπάλα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, αλλά η επέμβαση του goalkeeper ήταν φοβερή. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Μανολάς κάνει ένα πεντακάθαρο φάουλ. Θα μπορούσε να έχει πρόβλημα εδώ. Ο διαιτητής του κάνει παρατηρήσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται να είναι πιο προσεκτικός με τα τάκλινγκ του. Καρβαχάλ, ωραία πάσα. Μανολάς την διώχνει μακριά. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Πολύ σωστά. Να φύγει η μπάλα από εκεί. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια, εδώ ο παίκτης. Όχι, όχι. Θεωρήθηκε ότι ήταν λίγο εκτός περιοχής. Λέτε να σουτάρει απευθείας. Αυτός ο παίκτης είναι τόσο καλός στα φάουλ από αυτό το σημείο που γι' αυτόν είναι σχεδόν σαν να χτυπάει πέναλτι. Αυτό ήταν πραγματική κανονιά. Πιέρα από μαγιά. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στον πλάγιο. Βίρκιν Βαν Ντάικ. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Βγαίνει έξω η μπάλα. Θα ψάξει για προωθημένους τους παίκτες του. Πιέρα από Μεγιάν. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Με αυτή την παλιά και είναι έτοιμος να σουτάρει. Πετάει την μπάλα προς τα μέσα. Έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Μέση προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Αν βρισκόταν κάποιος στο άλλο άκρο αυτής της πάσας, θα ήταν μεγάλη ευκαιρία. Σαν σύλληψη ήταν πολύ καλή. Η εκτέλεση όμως χόλαινε. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Με καλές προϋποθέσεις. Αυτό είναι πλάγιο. Κεφαλιά. Όχι, δεν τα κατάφερε τελικά. Ο Μπαμεγιάν. Τζέραρντ. Γεμίζει προς τα αντίπαλα. Μαραντόνα. Μπράβο, κατάφερε να πει όχι σε μια πολύ δύσκολη φάση. Και τη στέλνει προς τα αριστερά.
Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Νεϊμάρ δοκίμασε τη βαθιά παλιά, αλλά αυτή δεν πήγε ποτέ σε πόδια συμπέκτη. Νομίζω πως άλλο ήθελε να κάνει και άλλο έκανε. Γι' αυτό το απολογητικό βλέμμα προς το συμπέκτη του τα λέει όλα. Μπεγερίν. Ο Μπαμεϊάν. Μέση. Γεμίζει όμορφα προς τα αντίπαλα καρέ. Πέστε το παιχνίδι. Δεν είναι offside. Την έκοψε. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Μάλλον ψάχνει για κάποιον και με το κεφάλι πάει για γκολ. Αυτή ήταν φάση για σεμινάριο ποδοσφαίρου. Πάρα πολύ έξυπνο συνδυασμός. Κατάφερε και παρέκαμψε την αντίπαλη άμυνα. Έβγαλε το συμπέκτη του σε πλεονεκτική θέση. Αλλά ήταν κρίμα που αυτός αστόχησε. Μαραντόνα. Θα κάνει την πάσα προς τα έξω. Θα συγκλίνει προς τα μέσα. Έχουμε κόρνερ για την Paris Saint-Germain. Για να δούμε αν θα καταφέρει να βρει με ακρίβεια κάποιον συμπέκτη. Ο Μπαμεϊάν. Κριστιάνο Ρονάλντο. Θα πρέπει να καθυστερήσει ώσπου να έρθει κάποιος. Θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την έξυπνη πάσα. Γεμίζει προς τη νέα κεφαλιά. Σκοράρει! Τώρα έχουν ξεκάθαρα πια τα ηνία του αγώνα. Ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Λοιπόν, τι μας έδειξε το πρώτο ημίχρονο? Τα πράγματα, Χρήστο, είναι ξεκάθαρα. Όποια τακτική για να ακολουθήσουν, είτε επιθετική είτε συντηρητική, έχουν το πάνω χέρι. Με αυτό το 2-0 έχουν σημαντικό προβάδισμα στο σκορ. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο 45 λεπτό. Η Dortmund βλέπουμε ότι έχει αλλάξει κάποια πρόσωπα. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε πού το πάει ο προπονητής τους. Αυτή η πάσα είναι μισό γκολ. Ρομάριο! Λίγο ήθελε για να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το κλέψιμο. Αυτό ήταν το τέλειο παράδειγμα για το πώς μετατρέπεις μια άμυνα σε επίθεση. Αν ήταν και λίγο πιο προσεκτικό στο σουτ, τώρα ακόμα θα πανηγύριζαν. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Κλέβει την μπάλα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Σηκώθηκε το σημειάκι εδώ. Οριακά πάντως μάλλον ήταν offside. Κρίμα που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη φάση. Την είχαν χτίσει πολύ όμορφα. Τζέραρντ. Ενεργεί σωστά εδώ, καθαρίζοντας τη φάση. Ντάνιελ Καρβαχάλ. Μαραντόνα. Ψάχνει τη σύντη πάσα. Μαλτίνι. Μακρινή παλιά. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ.
γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Πολύ καλή αμυντική ενέργεια. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Τη στέλνει μακριά. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Ρομάριο θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Καλή επινόηση. Για να δούμε. Κινείται προς τα εμπρός. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Ο Τζέραρντ με την μπάλα. Ο Παμεγιάν. Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι ευκαιρία. Νάτο. Πλέον με προβάδισμα τριών γκολ όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Σε τέτοια τετ-α-τετ τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα για τον goalkeeper. Είναι απίστευτος. Είναι οφθαλμοφανής η παράβαση εδώ. Μπαίνει αποφασιστικά και διώχνει την μπάλα. Ο Μπαμεγιάν. Μπεγερίν. Ο Μπαμεγιάν. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Εμπαπέ. Νάτος. Θα κάνει τη σέντ. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Πετάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Μέση με την μπάλα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Σέρτζιο Μπουσκέτς. Ψάχνει τη σερτή πάσα. Η Ντόρτμουντ δείχνει πως δεν αστείευεται στον νευραλγικό χώρο του κέντρου και καθαρίζει τις επικίνδυνες φάσεις. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πιέρα από Μεγιάν. Αποφασίζει να τη στείλει πίσω. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Η Ντόρτμουντ μπόρεσε και με λίγη τύχη να βγει δίχως απώλειες σε αυτή την περίπτωση. Όταν σε τέτοιες φάσεις είσαι με παίκτη λιγότερο, πρέπει να βράσεις άμεσα. Και δεν... Οπα Μεγιάν! Βίργκιν Βαν Ντάικ διώχνει μακριά την μπάλα. Έτοιμος για το σούτ. Αν έμπαινε θα ήταν το τέταρτο αυτό. Αδικαιολόγητος. Είχε ολόκληρο τέρμα μπροστά του, πολλές επιλογές, αλλά κατάφερε και αστόχησε. Και να η κεφαλιά. Ωραία ενέργεια, αλλά δεν αρκεί για να μπει γκολ. Μέση προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Βγαίνουν μπροστά. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Μαραντόνα. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την επίθεση. Μέση, ο
Ο διαιτητής καταλογίζει αμέσως φάουλ. Να που τον κυτρινίζει ο ρεφερί. Ρομάριο. Μαραντόνα. Ψάχνει τη συντυπάσα. Νέιμαρ. Μια μακρινή ψηλή παλιά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Νεϊμάρ με την μπάλα. Με δύναμη θα απομακρύνει τον κίνδυνο για την ομάδα του. Ο διαιτής σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού. Είδαμε πραγματικά εκπληκτικές επιθέσεις από τη μία ομάδα απόψε σε όλα.